Με δολώματα εμπλουτισμένα με τεράστιες ποσότητες λανέιτες πήραν το θάνατο στην περιοχή του Καρτερού Ηρακλείου ένας 80χρονος και ένας Αλβανός που βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις και πρόστιμα ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ για κάθε ένα από τα άτυχα ζώα που θανατώθηκαν με φρικτό τρόπο. Οι έρευνες της θυροφυλακής με σκύλο ανιχνευτή αποκάλυψαν τη χρήση του λανέιτ σε ποσότητα ικανή να αφανίσει οποιοδήποτε ζωντανό οργανισμό ερχόταν σε επαφή με το απαγορευμένο φυτοφάρμακο. Όπως επισημαίνει ο Σπύρος Νηστικάκης, που ανταποκρίθηκε στην καταγγελία πολιτών, οι οποίοι έζησαν δραματικές στιγμές την Κυριακή, βλέποντας τα σκυλιά τους να ξεψυχούν ακαριαία. Ένα έβριμα που βρήκαμε είναι ικανό να σκοτώσει όχι ένα ελέφαντα, όπως είπα στον ιδιοκτήτη, αλλά μιλάμε για πάρα πολλούς. Η ποσότητα του λανέιτ ήταν πάρα πολύ και πιστεύουμε η δικαιοσύνη να κάνει σωστά τη δουλειά της. Τις κινήσεις του Αλβανού υπηκόου που φέρεται να είναι εκείνος που σκόρπισε τις φόλες κατά εντολή του 80χρονου γείτονα των θυμάτων κατέγραψαν οι κάμερες, υλικό που παραδόθηκε στην αστυνομία. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις που τιμωρούνται με κάθειρξη 5 έως 10 ετών, όσο και χρηματικό πρόστιμο που αγγίζει τις 50.000 ευρώ για κάθε νεκρό ζώο. Το είχαν βάλει σε ένα σημείο το οποίο δεν ήταν εμφανής από ανθρώπινο μάτι, το είχαν κρύψει δηλαδή μέσα στα χόρτα. Ήταν μέσα σε ένα κομμάτι σαλάμι το οποίο το είχαν σχίσει στη μέση και είχαν βάλει πάνω γύρω στα δύο κουταλιές σούπας λανέι. Άλλο ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία συντελέστηκε λίγα 24 ώρα νωρίτερα και στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Αδέσποτο σκυλάκι βρέθηκε στο στόχαστρο ψυχοπαθούς που σκορπά σφαίρες και το θάνατο στα αδέσποτα ζώα που κινούνται στην περιοχή. Το άτυχο σκυλάκι έχει δεχτεί πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφή στο μπροστινό του πόδι, το οποίο φέρει συντριπτικά κατάγματα. Τα σκάγια στάθηκε αδύνατο να αφαιρεθούν και το άτυχο αδέσποτο αναμένεται να ακροτηριαστεί τις επόμενες ημέρες. Είναι το τέταρτο αδέσποτο που εντοπίζεται πυροβολημένο με καραμπίνα είτε και πιστόλι τα τελευταία χρόνια στο ίδιο ακριβώς σημείο, με πολίτες και εθελοντές να καταγγέλουν τη δράση επικίνδυνου ατόμου που ζει είτε εργάζεται στην περιοχή και κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση αμέτρητων αδέσποτων ζώων. Αλλά να ξέρουμε και κάτι άλλο, αυτός ο άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό το σημείο να θανατώνει τα σκυλιά με τέτοιο τρόπο, πιστεύω ότι και στον άνθρωπο δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει το ίδιο.